Είπα τώρα ο κύριος Περικλής Σταυρούλης. Θα συνεχίσει την παρουσίαση. Καλησπέρα. Λέγομαι Σταυρούλης Περικλής. Είμαι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων. Και το 2019 ήρθα σε γνωριμία με τον εθελοντισμό. Ξεκίνησε ένα σχολείο για εκμάθηση πρώτων βοηθειών και μέσα από αυτή την εθελοντική ομάδα γνώρισα και την έρευνα και διάσωση με τα σκυλιά. Σαν επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, αυτό μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, όλες οι συμπεριφορές που υπάρχουν μέσα στην έρευνα και αποφάσισα να ασχοληθώ πιο ενεργά. Το 2020 είχα την τιμή να συμμετέχω σε ένα σχολείο για εκπαίδευση σκύλων διασωστών, το οποίο ήταν διάρκεια 3 μηνών και όπως είπε πριν και ο Κωνσταντίνος, μιλάμε για 4-5 προπονήσεις την εβδομάδα σε βουνό, 6-7 ώρες στο βουνό. Και αυτό για 3 μήνες και δεν θεωρείται ότι έχει τελειώσει την προπόνηση εκεί, δεν τελειώνει ποτέ μια εκπαίδευση. Και αυτό. Τα σκυλιά είναι ένα είδος το οποίο είναι γύρω στις 10.000 χρόνια κοντά στον άνθρωπο. Σε όλη αυτή τη διάρκεια μας έχουν βοηθήσει στην έβρεση φαγητού, στην προστασία, σε 1.200 άλλα πράγματα. Στη συντροφιά, όπως ανέφερε πάλι ο Ξαντήλος πριν, τα τελευταία 100 χρόνια τα χρησιμοποιούμε ή αλληλοβοηθιόμαστε με αυτό το είδος και στην έρευνα και διάσωση. Η αρχή έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί ξεκίνησε η ιδέα ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σκύλο πάνω στο πεδίο. Τι εννοούμε τώρα έρευνα και διάσωση. Είναι η διαδικασία κατά την οποία μια διασωστική ομάδα, τουλάχιστον μια διασωστική ομάδα, που αποτελείται από έναν χειριστή και ένα σκύλο, επιχειρεί για την ανέβρεση και διάσωση ενός θύματος. Υπάρχουν αρκετές υποκατηγορίες στην έρευνα και διάσωση και αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με το πεδίο έρευνας, το υποκείμενο που ερευνούμε να διασώσουμε και την τεχνική. Αν εξετάσουμε τις κατηγορίες με βάση το πεδίο, έχουμε να κάνουμε με έρευνα ανοιχτού πεδίου, που μπορεί να είναι φαράγγι, βουνό, δάσος, οτιδήποτε έχει να κάνει με ανοιχτό πεδίο. Το δεύτερο είναι η έρευνα σε ερείπια μετά από σεισμούς πιθανώς, οπότε είναι το disaster search. Και τέλος έχουμε και την έρευνα σε χιονισμένο πεδίο, σε χιονιστή βάδας. Πέρα από το διαχωρισμό που κάνουμε στο πεδίο, υπάρχουν σκυλιά εξειδικευμένα που ψάχνουν μόνο για νεκρούς. Υπάρχουν σκυλιά που ψάχνουν για ζωντανούς. Το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν έχει μάθει να ψάχνει για νεκρούς, δεν μπορεί να ψάξει για ζωντανούς. Για τους ζωντανούς πάλι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές τακτικές, όπως έρευνα με βάση το σκυλί μυρίζει τον αέρα. Είναι το Bear Scent Search. Υπάρχουν σκυλιά τα οποία μυρίζουν το έδαφος, τα αποτυπώματα, μοριακά αποτυπώματα του θύματος. Όπως επίσης υπάρχουν σκυλιά που ψάχνουν για οποιοδήποτε άνθρωπο που βρεθούν στο πεδίο, θα τους ορίσει εσύ να ψάξουν. Και υπάρχουν άλλα σκυλιά που ψάχνουν μόνο συγκεκριμένη οσμή που τους έχεις δώσει στην αρχή της έρευνας. Οπότε βλέπουμε μια μεγάλη γκάμα που κάθε σκυλί δεν μπορεί να λειτουργήσει σε 2-3 επαφές σε αυτά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη η δουλειά που κάνει ένα συγκεκριμένο σκύλο. Λέγοντας αυτά, ένα από τα φυσικά πλεονεκτήματα των σκύλων έναντι στους ανθρώπους είναι η φυσική τους η δυνατότητα για όσφρηση. Είναι ένα εγενές χαρακτηριστικό των σκύλων, το οποίο σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητο φυλής, μεγέθους και φύλου. Λέγοντας αυτό, μπορεί να βγάλει κάποιος ένα συμπέρασμα ότι οποιοδήποτε σκυλί μπορεί να γίνει διασώστης. Αυτό ισχύει. Απλώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πίσω από αυτό που μας κάνει να επιλέξουμε συγκεκριμένες ράτσες, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σκυλιά. Τα δύο χαρακτηριστικά που ψάχνω εγώ στα σκυλιά που δουλεύω με έρευνα και διάσωση είναι το μεγάλο κίνητρο και η αντοχή. Και τα δύο είναι στοιχεία όμως που εκπαιδεύονται. Δεν είναι κάτι που θα δω ένα κουτάβι από ναι, θα το πάρω και το κάνω αυτό. Είναι με καθημερινή δουλειά, αυξάνει την αντοχή, αυξάνει τα κίνητρα.
Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχει μια διασωστική ομάδα, πέρα από το σκύλο, είναι και ο χειριστής. Εμείς, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο άνθρωπος θα πρέπει καταρχήν να έχει μάθει να διαβάζει το σκύλο του. Μπορεί το 90% της δουλειάς να το κάνει ο σκύλος, αλλά έχει και έναν χειριστή από πίσω, ο οποίος βλέπει και δρά ανάλογα με τις εκδηλώσεις του σκύλου. Πέρα από αυτό, ο χειριστής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με έναν τεχνολογικό εξοπλισμό που αποτελεί μέρος όλης της διάσωσης. Αυτό θα είναι GPS, θα είναι τηλεπικοινωνίες, θα είναι διάφορα πράγματα. Μία έρευνα σε ανοιχτό πεδίο προϋποθέτει, πάω πριν αυτό που σας έλεγα, την κατοχή και το κίνητρο. Ένα σκύλο, ένα συνηθισμένο σενάριο έρευνα στη διάσωση, ένα σκύλο θα πρέπει να καλύψει μια περιοχή 60 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό γίνεται σε μία ώρα. Μιλάμε για 60 στρέμματα που ο σκύλο μπορεί να καλύψει σε μία ώρα. Αυτό σημαίνει ότι και ο χειριστή θα πρέπει να ακολουθήσει στο πεδίο. Δεν είναι ότι θα φύγει το σκύλο 100-250 μέτρα μακριά σου, αλλά θα πρέπει να είσαι και εσύ από εκεί. Οπότε θα πρέπει να σκεφτεί μια φυσική κατάσταση ανάλογη, η οποία σε βοηθάει να ακολουθήσει το σκύλο σου. Επίσης, για να φτάσει στο πεδίο, να επιχειρήσει μια διασωστική ομάδα σκύλου και χειριστή, θα πρέπει να έχει προϋπάρξει πάρα πολύ δουλειά στο background. Θα πρέπει να έχουμε τους χάρτες σε υπολογιστή και να χωριστούν οι ομάδες, οι περιοχές που θα επιχειρήσει η κάθε ομάδα από πριν. Και ένα έτσι χαρακτηριστικό λεπτομέρειο σχέση με την έρευνα, ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις έρευνες μας είναι ένα φυσικό στοιχείο, είναι ο αέρας. Είναι διαφορετική η προσέγγιση που θα κάνει μια διασωστική ομάδα σε ένα πεδίο, σε ένα μισό πεδίο φαράγγι βουνό, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη φορά αέρα, ή που είναι φαράγγι και το θύμα ξέρουμε ότι έχει ακολουθήσει το ποτάμι, οπότε λόγω της φυσικής αντιλαμβανόμαστε ότι ο θερμός αέρας του σώματος θα τείνει να πάει προς τις πλαγιές, και αλλιώς επιχειρήσει ένα ανοιχτό πεδίο το οποίο δεν έχει αέρα. Όλα αυτά πρέπει να είναι στο μυαλό του χειριστή και κυρίως του διοργανωτή της επιχείρησης όλης. Αυτά τα λίγα από μένα. Οποιαδήποτε ερώτηση πάνω στο κομμάτι είναι καλοδεχούμενη. Αλλιώς δίνω τη συνέχιση στο Κωνσταντίνο. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να πει λίγο στην Βερκλή, να συνεχίσουμε την παρουσίαση. Τώρα θα ήθελα